δεν ήξερα τίποτα. Απλώς το πρωί άνοιξα το ραδιόφωνο τώρα που σας ακούω. Ναι. Χθες το βράδυ μου πήρε τηλέφωνο η κόρη μου η ώρα μία από την Αμερική. Ναι. Και μου λέει, παπά, σε είδαμε, λες, στη καλά την τρέπεση. Μου λέει, παπά, εμείς κάνουμε το πάνω να σε σώσουμε από τη ζωή. Εσύ βγήκες κάτω στην παραλία. Κόρη μου, δεν είμαι στην παραλία. Ποια παραλία? Να, λες, είδα στην τηλεόραση ότι είσαι στην παραλία. Λέω, κόρη μου, εγώ έχω παλιό να πλάνο. Πω στην παραλία από τις 17 του μηνός. Ναι, παλιό πλάνο. Είδατε, συγγνώμη, σας είδε η κόρη σας θες. Ναι, και ανησύχησε κιόλας, πιστέψουμε, εγώ είμαι στην Νεάπολη. Ναι. Και θες κατέβηκα μόνο μέχρι το τμήμα. Άκου τώρα τι γίνεται. Συγνώμη, γιατί παίξατε πλάνο παλιό, μάλιστα. Αυτό το πράγμα πρέπει να φτάσει. Μπορείτε να μου πείτε ποια κανάλια το δείξαν, δεν ξέρω, το παιδί μου το έπαιξε. Στο Open. Δηλαδή, χθες το βράδυ σας είπαν ότι σας είδαν στην παραλία. Ενώ ναι, εσείς... Ναι, είδαν στην παραλία, δεν είμαι και. Θέλω, άμα υπάρχει ένα βίντεο, να το δω λίγο. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, τρομοκρατούν τα παιδιά μου. Πότε σας πήρε τηλέφωνο η κόρη σας, χθες το βράδυ. Και εσείς, κυρία μου, πότε πήγατε τελευταία φορά στην παραλία της Θεσσαλονίκης? Ήταν μία στις 17 του μηνός. Πριν αρχίσουν οι βροχές. Ναι, εντάξει. Ναι. Είχε κόσμο. Είχα πάει κάτω στην Πότσαρη και από εκεί πέρασα. Ήθελα να πάω λίγο από το παράσα. Πλάνο αρχείου, live πάνω, ζωντανά σου λέει ο άλλος. Και έτρεχε και πολλοί κόσμος πάνω κάτω που πήγαινε και εγώ έφευγα. Απέφευγα κιόλας. Ναι. Στη δημοσιογραφία, αυτό που είπες τώρα, το πλάνο αρχείου στην τηλεόραση. Έχει, ναι. Είναι απαραίτητο όταν παίζεις πλάνο παλιό να διευκρινίζεις ότι είναι πλάνο αρχείου. Να σου πω, είχα φύγει από το Θεαγένειο εγώ κιόλας. Ναι. Και κατέβηκα κάτω που είναι η Βασιλής Όλγας. Mm-hmm. Και κατέβηκα βία κάτω. Και λέω να πάω λίγο πιο κοφτά, γιατί από εκεί δεν περίμενα, δεν θέλω να πω στο λεωφορείο μέσα εγώ. Και περπατούσα. Και είχε και κόσμο. Λέω, παιδί μου, εγώ δεν πήγα λίγο. Στις 17 του μηνός. Και τον πήρε τον άνθρωπο η κόρη του από Αμερική χθες το βράδυ τα ξημερώματα. Παιδιά, πιστέψτε το, όχι μόνο η κόρη του, και το άλλο κορίτσι με είπε, και μαλώναμε χθες το βράδυ. Μα δεν έχουμε λόγο να σας αμφισβητήσουμε, αγαπητέ.